χάνω σε στήσεις μου. Σε αντίζω να θέλω να κάνω μετό. Νομίζω θα πεθάνω. Καλάτε με το γύρισμα και πάνω φύγουμε. Αν είσαι πλέον συχνός ταξιδιώτης, ξέρεις μέχρι τώρα τι σε πειράζει σε μια πτήση και τι όχι. Και κάτι πολύ ενοχλητικό είναι να σου παίρνουν τη θέση στο αεροπλάνο. Where is my seat? He's sitting in my seat. Can you please ask him to move? Is he your friend? No, I don't know. Excuse me. May I see board pass? Is it my racket? Are you sure that he's your friend? No, he's not your friend. No, sure. Sure? Yeah. Because now I'm gentle, but if you like this, I call the ground staff to be with you. Call the ground staff. Are you sure you want to show me the boarding pass? Άμα με βγάλει, όχι, δεν θα το δείξω, να με βγάλει να ποιος θα πληρώσει το εισιτήριο. Να δω ποιος θα πληρώσει το εισιτήριο μετά που θα με κατεβάσει. Στην ίδια πτήση και αφού μπήκαν τα πράγματα στη θέση τους, κάπου μεταξύ χαλάρωσης και πλήρους χαλάρωσης, μέσα από τα άσπρα σύννεφα, ξεπρόβαλε η ψηλότερη κορυφή αυτού του κόσμου, το Everest. Σε λίγο θα προσγειωνόμασταν στο Νεπάλ με στόχο να ανέβουμε κι εμείς σε ένα από τα θεόρατα βουνά του. Εδώ στο Νεπάλ έχουμε έρθει σε επικοινωνία με έναν φίλο μας, τον Ανού. Ο Ανού είναι ερασιτέχνης φωτογράφος, έτσι, και τον γνωρίσαμε μέσω του διαδικτύου. Και θα γίνει ο φίλος μας εδώ πέρα, ο guide μας, η αδελφή ψυχή μας και τι θέλει από εμάς. Πώς θα στέλνει την φωτογραφία. Θέλει να δει πώς κάνουμε τα γυρίσματά μας, τα μηχανήματά μας, να βελτιώσει τις ικανότητες του κτλ. Να δει πώς γίνονται οι μεγάλες αυτές παραγωγές. Να πούμε στο θέμα. Πόσα λεφτά ζήτησες? Είναι ο πρώτος guide στην ιστορία του World Park που θα μας πληρώσει, είμαι σίγουρος. Πόσα λεφτά θα πάρουμε? Αυτός είναι ο Ανού. Ανού, say hi to Greece. Hello. What's up? Tell them how many times we talk on Skype before we met you here. At least 20, man. At least 20. 20, yeah. 20 is cyber sex. Yeah. No, it's something only that work, I don't know. Only work. Polluted city for a very long time. Now we're in the world or in Nepal? In the world. What creates all the pollution? We are a 30 kilometer radius city. The city is very small and there are 6 million people living in it. Everybody has cars, everybody has bikes. Now we have at least good roads right now. But not for long, it's going to be for 6 months.
What do you mean for long? The roads are gonna stay. When the rain comes, when the rainy season comes, after the rainy season, we are gonna have pitfalls everywhere. What is the best thing about the city? The most amazing thing about the city is the people. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι καταπληκτικοί, δεν ισχύει το ίδιο όμως και για την κυκλοφορία στους δρόμους του Νεπάλ, η οποία είναι χαοτική τουλάχιστον. We're stuck, man. I don't know what to do. Το επεισόδιο είναι μία ώρα μόνο διαδρομή για να φτάσουμε στο που θα μείνουμε. Το επόμενο επεισόδιο θα σας δείξουμε το Νεπάλ. Το βάλει τα τσιάπνου. Είναι όχι floating market, car market, είναι το καινούργιο. Μπορεί και να φτάσουμε σήμερα. Μετά από αρκετή ώρα και μπόλικη ζαλάδα, φτάσαμε στο hostel που θα μέναμε. Χωρίς να χάσουμε πολύ χρόνο, μας πήρε ο Ανούπ για μία βόλτα στο κέντρο της πόλης για να μας βουτήξει ακόμα περισσότερο στην κουλτούρα και την καθημερινότητα του Νεπάλ. Everyday life is a little hard here, you know. They have to struggle a lot to earn their living. Like this guy. Who? It's another tree. Yeah. And what? He's a barber. Who? That guy? That guy. Λες να θέλω κούρεμα. Και είναι like, so this guy... Είσαι στο όριο το να φας κράτηση στο στρατό. So this guy can actually give me a haircut for a better price than a shop? Any shop. Better price than anyone else. Better price? Yeah. Better that's why he's sitting here. He's the cheapest. Okay, the cheapest. Okay. Uh-huh. If he's the cheapest, we need it. Hello. Hey. Kabalgarni. Does he know the Trifon Samaras technique? I want a sexy, making me sexy haircut. Hipster swag. Hipster swag, Beckham, Kone. Το σεντόνι το έχω μόστο. Το έχω κοίτα. Έχει ανατριχιάσει. Τι, είναι λίγο βρώμικο το σεντόνι, γιατί να κάνουμε. Δεν θα με ρωτήσει, he's not going to ask me how I want it. No, you told him, right? I didn't. That's why he's an artist. He does whatever he wants. No, he said people came here from Japan. Έχει πελάτες από Japan, από Ιαπωνία. Μα πριν κουρέμος. Ανούπ, ask him, is he following a latest 2015 trend or is it like something more traditional? Σου κάνει το 13 κουρέμα, έτσι, μη στραβώσεις. Bunny, sir. Bunny, like this. Bunny. What is bunny? Water. What is this? Water. It's good. It's good. Yeah. What do you think? Anoop, you're laughing. It looks nice. No, it's good. It's good. It's good. Looks nice. Looks nice. होइन त्यसलाई पसलको चाहिँ छैन यही मात्रै हो अहिले पसलको भाडा भयो भइसक्यो यतिमै गुजारा गरिरहेको हो. Στο Νεπάλ με τα πανύψηλα βουνά θέλουμε να κάνουμε και εμείς ένα trekking σε μία από τις κορυφές του. Πρώτα όμως πρέπει να περάσουμε από το κέντρο τουριστικής υπηρεσίας. Αυτά τα μούτρα, κάτω από 5.000 μέτρα υψόμετρο, δεν πάω. Δεν ανέβεις και το Everest. Κάρτα είναι αυτή, λοιπόν. Δύναμη, κυρίες και κύριοι. Πήραμε τις κάρτες
τα team cards τα οποία χρειαζόμαστε για να ανεβούμε το βουνό, την Κοσαϊκούντα. Καλά που έδωσα εγώ τη ζωγραφιά στην κοπέλα, της έκανα τα αγγλικά μάτια και μας έδωσε το χαρτί, έτσι. Αλλιώς θα μέναμε εδώ, να τα λέμε στην κάμερα. Μεγάλες στιγμές για το Νεπάλ, μεγάλες στιγμές για το Νεπάλ. Πρώτη φορά τόσο στυλάτος άνθρωπος θα ανέβει τις πλαγιές, τις νεπαλέζικες πλαγιές των βουνών. Εδώ δείτε, εδώ δείτε. Ακούμπα, ακούμπα, στήριξου πάνω. Το ξέρα. Αν δεν γυρίσουμε πίσω, να περνάτε καλά, μάλλον θα παίξουν αυτά. Δεν ξέρω, θα τα στείλουμε καλύτερα και μπορούμε να φαθούμε μαζί με εμάς. Άλλη μια μεγάλη στιγμή που Wall Party έφτασε για το μεγάλο δίδυμο, αλλά... Πριν ανέβουμε το βουνό, πίσω μας υπάρχει το άγαλμα του Sir Edmund Hillary, του πρώτου ανθρώπου, ο οποίος με τη βοήθεια του Tenzing Norgay Sherpa σκαρφάλωσε την κορυφή του Everest. Τα επόμενα αγάλματα θα στηθούν εκεί δίπλα ακριβώς από το άγαλμα του Hillary. Θα είναι του Σάκη και του Γιώργου. Του Γιώργου και του Σάκη. Κάποιος μας μουτζώνει. Αύριο που θα φοράς τη μάσκα οξυγόνου θα μπορείς να μουτζώνεις, ε. Στα 5.000 όταν μέτρα. Όταν έχεις τέτοιο πράγμα στα χέρια σου... Θα γίνει φίλε εγώ ταυτότητα. Όταν κρατάς αυτό εδώ, δεν μπορεί, πρέπει, θέλει σεβασμό. So now we can play music from your phone. Yeah, just unlock it. Can you unlock it, please? Sure, I'll put the code. Difficult code, man. It's for my wife, man. She should not take my phone. I'm sure she knows your code and you don't even know that she does. No, she doesn't, man. How do you know she doesn't know your code, man? I change it every month. men are men no matter where you are in the world. Everywhere. Here you actually have four experts of these techniques. Uh-huh. We can give you some tips, some different techniques to avoid your wife looking at your phone and all these things. The best way is the fingerprint. Number two is my tip, my friend. Uh-huh. Take a divorce. Το δεύτερο tip ήταν φωτιά, είναι πολύ καλό. Sorry. Yeah. So don't count the tip number two because he's free and it's easy. He's single. He's single. Do you have a tip if he doesn't want to break up? Don't sit here. Tip number three, man. Try to love her all the way from the beginning. There's no need to have a problem. My tip is this. Connect your Facebook and your social media accounts with your work somehow. So everything you do, blame it on the work. It's for work. I just like to make friends and make conversations, man. I'm never gonna cheat on my wife. The music, the moment you want it, you better never let it go. Only get one shot. Timio song. Let's go. Where do you want to eat? Somewhere with food. Timio food. Pizza. If it's a good pizza place. If it's good pizza, Timio. Aneta. It's Aneta. The best I know. Let's go to the best pizza place you know. Okay. Νεπαλέζικη πιτσαρία. Δεν ακούγεται πολύ καλό σαν ιδέα, αλλά αφού το λέει και ο φίλος, ας το δοκιμάσουμε. Όπου φίλε, λεπτή πίτσα, λεπτή πίτσα στο φούρνο. Το ένα πράγμα το οποίο δεν μπορώ να αντισταθώ είναι η πίτσα. Εκεί ο Ανούπ μας άνοιξε την καρδιά. In the beginning, when I got a camera, my sister gave it to me, so I got a little interested and keen. It's always a learning experience, and this is the first time I'm getting an opportunity like this to work with professionals who have been making videos. I haven't done it before, so this is a great deal for me. The videos that you make are pretty good, you know, pretty crisp. So, and it's to the point, does the job, and shows how much fun you have while doing your work, so that makes it even better. What happened to the leg? We have almost 10 hours of power cut every day. It goes up to 16 hours a day. Without electricity? Without electricity. Beautiful.
πίτσα φίλε τη διπλώνω. Is it good? Okay. Everywhere in the world, pizza is like the most guaranteed food. No guarantee, timio. Timio. Το επόμενο πρωί συνεχίσαμε τις βόλτες στο κέντρο του Καθμαντού. I have never expected that I will find an authorized Google shop in the middle of Nepal. It's the Google handicraft. Like Google makes handicraft. What's this? It's not authorized, man. It's a benefit of being in Nepal, man. You can keep the name of your shop whatever you want. I like this world. I like it. When? We even have KFC, which is quality food cafe, and we have McDonald's, which is not McDonald's. Oh yeah? Yeah. We have things like so that. So people can name their shops anything they want. Anything they want. Αυτό είναι. Even a Facebook store. Facebook store. Yeah, definitely. Quiz, okay, quiz. Who knows in which continent is Greece? Greece. Continent. Yes. Europe. No, he said first. Time is count. Give me five. He's got one. Which is the capital of Greece? Athens. Oh! Give me five. Two. Who knows in which country is the city? Okay. Buenos Aires. Which country? Buenos Aires. It's the same country that Messi comes from. Argentina. Yeah. Time count, yeah. Στην καινούργια εποχή, το Buenos Aires, όπως αυτά τα μετράει ο Messi και τέτοια. Έτσι πρέπει να το κάνουν καθηγητές. Who has girlfriend? Girlfriend? No. Girlfriend? Oh! How long to be together? 6 months. 6 months? Oh, this is good relationship. She's getting married. She's getting married. My style is nice. Yes. Φίλε, give me a hug. Τα παιδιά ξεχωρίζουν, καταλαβαίνουν style. Άκουσες τι είπε. Τα πήρα τα credits. What kind of style is it? Playboys. Ακόμα μία. Για να καταλάβεις δηλαδή πόσο μας κάνει το skin του Μαυρίδη, αναγνωρίζεται από τα 16χρονα παιδιά στο Νεπάλ. Εντάξει, από κάπου αναγνωρίζεται. Από κάπου αναγνωρίζεται. Εδώ πέρα περνάς πολύ. I can give you some advice for the style. I can give you some tips if you like. Like, you're good style, you see? Like this. Το φουλέντο. Keep it, it's a present. Το φουλέντο Μαυρίδη. In fact. Okay. World Party in Nepal! Φτάσαμε στην κεντρική πλατεία του Καθμαντού, τη Ντούρμπαρ, που είναι μάλιστα και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Οι άνθρωποι στο Νεπάλ έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τα θεία και αυτό φαίνεται έντονα στην καθημερινότητά τους. Είναι μάλιστα τόσο κοντά με τα θεία,
που μαζί τους, στο Κατμαντού δηλαδή, ζει και μια θεότητα. Πίσω μας βρίσκεται ένα παλάτι ουσιαστικά, μικρού μεγέθους, όπου λένε ότι ζει μια ζωντανή θεά. Οι θεές εδώ πέρα στο Νεπάλ ονομάζονται Κουμάρι και τις λατρεύουν και τις δοξάζουν σαν πραγματικές θεές. Εσύ θα ήθελες ποτέ να είσαι θεός? Για να δούμε. Κι αν νομίζεις ότι είναι δύσκολο να συναντήσεις έναν υπουργό ή έναν ροκστάρ, δοκίμασε να δεις από κοντά μία θεά. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή ας πάμε να ρίξουμε μια ματιά. The most interesting from my side of the Kumari is that she's, you know, she's ornamented, decorated, and she's a young girl, and they carry her out. And what makes me interested is lots of people during September, thousands of people, including our head of the state, comes over here to observe, to get darshan, to see her, to get blessed by her. Κάπου εκεί στην πλατεία Ντούρμπαρ αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δώρο στον Ανού. Φτάσαμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο στο σημερινό επεισόδιο. Μετά από τόσες μέρες γυρίσματα και αφού μας έχει εξομολογηθεί ο Ανού ότι το όνειρό του είναι να γίνει κινηματογραφιστής, φωτογράφος, ήρθε η ώρα ο μεγάλος σκηνοθέτης, ο ένας και τρανός, μεγάλος παραγωγός, σκηνοθέτης, παύλα σενάριο, παύλα παρουσιαστής, παύλα θυρωρός, Παύλα Μπεταλτζής, Ανούπ, να παραδώσει την χρυσή κάμερα στον Ανούπ. Ανούπ, we thought about it and we see that you have a lot of potential in filming. Sure, thanks. And we wanna nominate you, our third cameraman, for this episode in Nepal, yeah, for the next day. Thank you. This is okay, for you. No. Don't you have to lay down. Kneel down. Sir, Mr. Anup, no, like this, the leg here, like this, here. Yeah. Sir, okay, Sean Connery, I nominate you, the third cameraman of the World Party for the Nepali episode. This you is only live once. Thank you, sir. YOLO. YOLO. Just be careful. Don't damage you because you're gonna pay. Yeah, that's true. I want a lot of close-ups like this. See, a lot of close-ups. We have different angles, and we want not the typical thing like George. We want you to do like weird, like. Τα γερανικά σου κάνω, ξέρεις τα δικά σου. Χόρεψε, play. I want play you with the camera, play. Okay. Like this, you know? Like this. Perfect. Like that. And this is your first shot now. We have to say something for the show. Start filming. Άμα κουνιέται το τέτοιο να ξέρετε το I want you to be steady, don't shake. Okay, are you recording? Αδερφέ μου! Keep rolling while we go away. Take some photography scene, you know, like. How do you feel, man? I feel great, man. I just need to get hold of it now, you know, get used to it. Thank you. Επειδή το να συναντήσουμε την Κουμάρη δεν κατέστη δυνατό, ο Ανούπ χρησιμοποιώντας κάποιες επαφές μας έκλεισε ραντεβού με μια πρώην Κουμάρη παύλα θεά. Τα κορίτσια λοιπόν που παίρνουν τον τίτλο της Κουμάρη παραμένουν θεές μέχρι την πρώτη τους περίοδο και μετά θεωρούνται και αυτές απλοί, όσο και αν ακούγεται περίεργο, άνθρωποι. Being Kumari is not like having just the connection with the goddess. It is like having the power of her within yourself.
you know the royal massacre? Yeah. When the entire family of king was killed here in Nepal. I was the Kumari at that time. So Kumari is not allowed to cry, you know that. And I don't know, the 4 days before the royal massacre to happen, I felt like crying a lot. I just cried continuously. And people, you know, believe that there's something bad thing is going to happen to the country. On the fourth day, I saw on television that the royal massacre had happened. And from that, you know, I stopped crying. So that was not on my control. I was just 5 years old when that happened. So it's something that the goddess is trying to show something bad is going to happen to the country. So that's, you know, kind of a miracle. So you was disappointed when you wasn't Kumari? Yes. That was quite shocking for me. I knew someday I had to be a normal girl again, but that was quite so shocking this day. And yeah, I miss a lot of things about being Kumari. What do you miss the most? What do you miss the most about being Kumari? Everything, the rituals, you know, being participating in festivals, the visitors, you know, teachers coming in at home to teach you, everything. You can pray for us? Yeah. Okay, because maybe we take the airplane and it's very dangerous to go to the Everest, so pray for us. Okay. Okay? Yeah. Are you sure that it's not going to happen something? I cannot give guarantee, I'm just going to pray. You're not sure. If for any reason, for the next 2 days, you start crying, please call us. Give us a call. Maybe if something happens, we'll not go inside to the helicopter or to the airplane to go to the Everest. Now. It won't happen now because I'll already. You've lost your divine powers. Yeah. Ah, okay. Once there was a mountain called Everest. Μας είπαν ότι το σκόρδο οξυγονοποιεί το αίμα, λέει. Χρειάζεται, λέει, να φας πολλά σκόρδα, λέει, πριν ανέβει σε μεγάλο εξώδιο. Θα ξεχωρίζουμε οι άντρες, παιδιά. Ναι. Κοπέλα μπορεί να μην βρούμε πάνω στο βουνό, αλλά θα το κατεβούμε έτσι. Όχι το χέρι, μπορώ να βάλω τα ψήφι. Α, ναι, τώρα, Ήταν μεγάλο το κομμάτι. Πώς γίνεται στο στομάχι σου? Τέλεια, παιδιά, το σκορδό. Είναι σοκαριστικά καλό. Με νιώσουν με τηλεόραση. Νομίζω ότι κάναμε τη βλακία και εμένα με πονάει λίγο. Είμαστε τόσο βλάκες που φάγαμε μισό κιλό σκόρδο καθένας και δεν θα έχουμε πρόβλημα με την πίεση και το αίμα, θα έχουμε πρόβλημα με το στομάχι μας. Πρέπει να φας σκόρδο πριν ανέβεις στο βουνό. Όχι για το αίμα, αλλά άμα γίνεις τραπή να σε βρουν από τη μυρωδιά. Νομίζω θα φύγουν και τα σωστικά συνεργεία, να ξέρετε. Εδώ ήρθε η ώρα να σας πούμε το εξής. Ο συνηθισμένος τρόπος να φτάσεις στα 5.000 μέτρα είναι με ένα τετραήμερο τρέκινγκ. Αλλά από την άλλη, πότε ήταν η τελευταία φορά που εμείς κάναμε κάτι συνηθισμένο? Το να έρθεις στο Νεπάλ και να μην κάνεις ένα trek είναι σαν να πας στο Παρίσι για να μην πας να δεις τον πύργο του Άιφελ. Είναι η χώρα με τα Ιμαλάια, είναι το μέρος του πλανήτη στο οποίο πρέπει να προσπαθήσεις να ανέβεις σε ένα βουνό. A lot of people have died and a lot of people have lost, have been still missing and they're still not found. So it is dangerous to go there, but then we're gonna make it through, man. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ trekking στη ζωή μου. Είμαι λίγο αγχωμένος, η αλήθεια είναι, γιατί το 5.000 μέτρα με φοβίζει πάρα πολύ. Anoop, yes? You are the greatest filmmaker of Nepal. I'm just a beginner, man. I want to be. We are going to this Langkang site, place called Gosaikunda. There's a big, small lake there, and it's a very holy site for the Hindus. So it's one of the places where Lord Shiva
used to frequent. What's the biggest danger up in the mountain? Altitude. Sickness. Το altitude sickness, λοιπόν, είναι μια αρρώστια, μια επικίνδυνη παθολογική κατάσταση στην οποία μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε εάν βρεθεί σε υψηλό υψόμετρο άνω των 2.500 μέτρων. Δεν μπορεί βέβαια κανείς να προσδιορίσει ποιον θα επηρεάσει το altitude sickness, ούτε ποιοι είναι οι λόγοι που κάποιοι το παθαίνουν ενώ άλλοι όχι. Πλησιάζουμε το βουνό κατά μούτρα, έτσι δεν είναι λίγο επικίνδυνο? Τα χιόνια γλιστράνε πολύ, ε! Τα 4.500 μέτρα, με μοναδική παρέα, τις παγωμένες κορυφές των υπόλοιπων γιγάντων γύρω σου. Θέλουμε λίγη μόνο ακόμα ανάβαση για να αντικρίσουμε την ιερή λίμνη της Γκοσαϊκούνα. Είναι λίγες οι στιγμές στη ζωή σου θα νιώσεις πιο ζωντανός από αυτή τη στιγμή, αδελφέ. Feel alive. Γίνανε όλα όμως τόσο γρήγορα και μάλλον κουραστήκαμε αρκετά. Είμαστε πολύ άπειροι. Αστικά. Θα συμφωνήσω, είστε πολύ άπειροι, φίλε. Υπάρχει μία περίπτωση να πεις στην κάμερα ότι σε κάτι δεν είσαι καλός? Δεν μπορώ να το παραδεχτώ. Δεν μπορώ να το πω από τώρα. Σαν τατουάζ, δεν είμαι καλός. Χρειάζομαι το νερό, ρε φίλε. Αλλιώς θα το είχα φέρει στο κεφάλι. Ασχέτως την κούραση, όταν είσαι στα 4.000 μέτρα, σε αυτά τα πανύψηλα βουνά του Νεπάλ και βλέπεις αυτή τη θέα, αρχίζουν και σε μομαρδίζουν στο μυαλό σου ερωτήματα για όλη τη ζωή, για το παρελθόν, για το μέλλον. Ναι. Τι θα γίνει αύριο? Πού πάει η χώρα μας?
Το πρωί έκανα καλά που έφαγα ομελέτα ή πρέπει να πάρω scrambled eggs. Πόσους κοιλιακούς πρέπει να κάνεις το βράδυ, πόσους το πρωί. Τι watch θα κάνω στο επόμενο CrossFit session. Ναι. Ο Κονέ θα κάνει Instagram τελικά, τι γίνεται. Ε? Ο Κλάους θα κάνει άλλο τατουάζ. Η κυρία Μενεγάκη με αυτά τα ονόματά μας, τι έγινε. Να ασχοληθώ περισσότερο με το Facebook ή να συνεχίσω με το Instagram. Το trend με το Instagram. Θα μεταφράζω εγώ την αγγλική. Πού καταλήγουμε, να σου πω που καταλήγουμε. Γιόλο. Αυτό είναι το ελικόπτερο, γιατί μας άφησε τόσο κάτω. Ελάτε. Γιατί λόγω καιρού. Τι ήταν αυτό. Μπαμπουκί. Μια χαρά ήλιο έχει με δόντια. Πάρ' το ελικόπτερο, ανέβα στην κορυφή, να τελειώνουμε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνω, αθλητής, τι είμαι. Έχει ολυμπιακό άθλημα trekking. Δεν θέλω. Έλα. Δεν νιώθω καλά. Χρειάζομαι βοήθεια. Εντάξει, Γιωργάκη, σταμάτα λίγο. Let's go to that house. Yeah. Rest there for a while. Get him something to drink. I don't need to rest, I need to go. Καλάτε με το γύρισμα και πάνω αφήνουμε. Ναι ρε, εγώ. Γιος καλύτερα. Το κεφάλι πάνω να σπάσει. Ο Γιώργος, τον οποίο χτύπησε η νόσος των όρεων, πανικόβλητος ανέκτησε τις δυνάμεις του και με μία δόση αδρεναλίνης που του χάρισε ο οργανισμός του, άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω και τον χάσαμε. Κι εγώ, λίγο αργότερα, ξεκίνησα για να τον βρω. Δεν έχω κάνει κάτι πιο δύσκολο στη ζωή μου ποτέ. Πρώτη φορά έχω φτάσει τόσο πολύ έτσι. Νομίζω θα πεθάνω. Πάει να σκάσει το κεφάλι μου. Εντάξει, άλλοι έχουν μείνει πίσω. Έχω να throw up. Νιώθω ότι κάνω σε στήσεις μου. Ο Ανούκ δεν έχει ιδέα τι λέω. Σαλίζομαι, θέλω να κάνω μετό. Για όλη δεν έχω ιδέα που είναι. Πρέπει να ανέβω αυτή την κορυφή. Και να κατέβω. Πολύ γρήγορα δεν υπήρχε οπτική επαφή μεταξύ μας και δεν είχα ιδέα για το πού ή το πώς είναι ο Γιώργος. Ευτυχώς ήταν μαζί του ο Ανούπ. Εγώ όμως έπρεπε να τον βρω πάση θυσία. Hey there. Hey, your friends are waiting on one of the highest top. How did you see him? Was he really like there or? He was white. He was white. Οι ώρες περνούσαν πολύ αργά. Και όσο κατεβαίναμε το βουνό, τόσο μεγάλο είναι το άγχος μου για το αν θα είναι okay ή όχι ο κολλητός μου. Θέλω να πάω κάτω. Θέλω να ξηγώνω. Where's George? He's walking very fast. He's walking very fast? How is he? He's not well. What happened? But now he'll be well. But the next village is like half an hour walk.
Yeah. We get the border up there. We got him to help out because we saw that George is not good. So we thought that it would be best if we have a professional guy taking him down. He started going really fast. So it actually worked. Now he's with George going back. Yeah, exactly. I was not able to cope up with him. Μαζί με τον Ανούπ φτάσαμε στο πρώτο χωριό με την ελπίδα ότι εδώ θα μας περιμένει και ο Γιώργος. Tattoos, beard. You are people. That one? No. Ah, I think he's here. I see the guy. How do I go down? I don't know. The go malo mine do malo mine do. Εδώ. Do we have a second blanket to put? Do we have something more? First, eat. Food. But, food. What you need? Food, you know? For the energy. Η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί υπερβολικά και η λύση για την νόσο των όρεων είναι μία και μόνο μία. Either we have to go down or we have to call a helicopter. Κιο, τιο, time off, so. Let's go call the helicopter right now. Come with me. Hello? त्यसमा त एकजनालाई altitude sickness लाग्यो के? हुँदैन अर्को होटलहरू खुल्ला हुन्छ. हजुर हजुर. Now no possible sir. Only tomorrow morning. Now it's too late. अनि 3-4. अनि माझी तिमी फेर्किस από εκεί. If we don't find the heli, the only way is to carry him. Call the king. I don't know, like, we got to do something. He's in danger. Yeah. Imagine if you were in his position. You can develop an aneurysm, so you have to go down. That's very important. Με το ελικόπτερο να μην είναι πλέον επιλογή, θα έπρεπε ή να τον κατεβάσουμε 2.500 μέτρα σηκωτό, πράγμα αδύνατο, ή να περάσουμε τη νύχτα στον ξενώνα. Και ως διαμαγείας, σαν τις ιστορίες που ακούμε στα παραμύθια, το επόμενο πρωί... Κουσακούνα, the place that I never forget in my life. Γενικός άνθρωπο δεν έχω δει σε τέτοια κατάσταση και πόσο μάλλον ήταν ο κολλητός σου εκείνη τη στιγμή μαυρίσαν τα πάντα.
τον Γιώργο να νιώθει πιο δυνατός, ξεκινήσαμε να κατέβουμε σιγά σιγά την Κοσαϊκούντα. You can start cooking classes. You can start collecting stamps. You can even start like dancing. Learn how to dance rumba, samba, and rumba. You can start knitting. Balletto. You can start. Yeah, we said dancing. Ballerina. You can start spending more time with your girlfriend. You can start spending more time with your family. Start chess or backgammon and other table games. You can get a dog. You can go horse riding. You can go into politics. Damn, you can even start a political party and start destroying country. But no, Anu, we had to go trekking. Why? We almost died. Dude, if you have to see that. If we what? If you have to see that, you have to come here. There's no other option but to trek. Google it. Google it with your eyes. Google it. She saved my life. Google it. I know. Why? Why? When I go to Everest, I'll send you pictures. Yeah, when you go to Everest, send the picture. I'll Google it. Κάποια στιγμή φτάσαμε επιτέλους στο χωριό στη βάση του βουνού. Η περιπέτειά μας είχε αίσιο τέλος. Πολιτισμός. Σκύλοι μαλώνουνε, μωρά κλαίνε. Αν είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ, είναι όλη αυτή η φάση που προσπαθούσαν όλοι τους να με συνεφέρουν. Ο Σάκης κάποια στιγμή έρχονταν δίπλα μου, μου έφερνε τις κουβάδες, μου τρίβε πίσω τον αφιένα για να μπορέσω να κυκλοφορήσει το αίμα. Ο Γιωργάκης με σκέπαζε, ο Θοδωρής μου φέρνε συνέχεια χαρτομάτιλα, μου προσπαθούσε να με βάλει με το ζόρι να φάω, να πιω κάτι. Αυτό μου δίνει δύναμη, ρε παιδί μου, και έλεγα ότι εντάξει, πρέπει να το καταφέρουμε και πρέπει να το βγάλουμε και αυτό και να ξεκινήσουμε να φύγουμε από εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη? Τι είναι αυτό που σε οθεί να κάνεις πράγματα? Αυτό που σε κρατάει ζωντανό ακόμα και όταν δεν αντέχεις άλλο και θέλεις να τα παρατήσεις? Ο στόχος σου. Η ανεξήγητη φλόγα της ψυχής του κάθε ανθρώπου να πετύχει το στόχο του, όσο μικρός ή μεγάλος κι αν είναι αυτός. Γι' αυτό και έχει σημασία να έχουμε στόχους. Απλά και μόνο για να ξεπερνάμε τον εαυτό μας στην προσπάθεια να τους πετύχουμε. Εμείς τουλάχιστον το μάθαμε με το παραπάνω και θα ζήσουμε μία ακόμα μέρα για να κυνηγήσουμε τον επόμενο μας στόχο. Έχουμε αντιλεθεατή που πάει ακόμα σχολείο. Ο Πέτρος θα τη σύρω. Πέτρο, σύρω, δεν ξέρω πού θα πάτε πενταήμερη. Όπου και να πάτε, όταν πάτε τη Λυκειού, να περάσετε τέλεια. Αλλά να πάτε να βρείτε τον Πέτρο. Χριστός και Παναγία. 40 Αποστόλη της εμάδας. Nothing is gonna happen, man. Trust me. If we die, we all die together, man. Always in my life, I wanted to die with one Nepali guy. Give me fine, man. Give me fine. Κοίτα δεξιά τώρα. Έπισε πατάλες. Μη κοιτάξεις. Learn him three words. I know Malacca. Yes. Aneta. And Timio. Timio. Very nice. If you sit like this guy all the time, the story is not going to come to you. You have to chase the story, okay? Θα βάλω τα κλάμα να λύτε. Εντάξει. Σηκώδικες. Έπινε κάμεραμάν. Σηκώδικες. Με τριετή εμπειρία από τηλεόραση σε prime time εκπομπή. Αναζητεί δουλειά.